Ήθο και εντιμότητα χαρακτηρίζει του δύο οικογενειάρχε που έχασαν τη ζωή του χθε βράδυ στη θάλασσα τη αποκλειστική οικονομική ζώνη τη Κύπρου. Ο Αυγουστίνο Αυγουστή, 54 ετών από τη Λεμεσό, πατέρα τριών παιδιών, εκ των οποίων τα δύο είναι ανήλικα, ήταν ο χειριστή του Μοιραίου Diamond 42. Ήταν διευθυντή και επικεφαλή τη Σχολή Εκπαίδευση Πιλότων Ελαφρών Αεροσκαφών τη ιδιωτική εταιρεία Griffon Aviation με έδρα το αεροδρόμιο Πάφου. Εκτός από την εκπαίδευση, η εταιρεία αναλάβανε και μεταφορές επιχειρηματιών ή και επίγουσες μεταφορές ασθενών. Ο Αυγουστίνος, ο οποίος αποφύτησε από την Oxford Aviation Academy, είχε 9.000 ώρες πτήσης στον ενεργητικό του και εμπειρία χειρισμού σε περισσότερους από 20 τύπους αεροσκαφών. Εκπαίδευσε δεκάδε άτομα ώστε να αποκτήσουν άδεια χειριστή μικρών αεροσκαφών, ενώ τη συγκεκριμένη διαδρομή την πραγματοποιούσε συχνά. Ήταν εξαιρετικό και έμπειρο πιλότο, λένε άτομα τα οποία πέρασαν από την εκπαίδευση του Αυγουστίνου. Κλασικό οικογενειάρχη που μπορεί να τον έχει σε έναν καλό φίλο. Σαν πιλότο ήταν ικανότατο με, χιλιάδες χιλιάδε ώρε εμπειρία. Δεν ένα φίλο. Ήταν ένα άνθρωπο ο οποίο αγάπη δουλειά του, ήταν πάρα πολύ γνώστη. Έχει 30 χρόνια στον αέρα. Στου εκπαιδευόμενου μαθητέ του Αυγουστίνου συγκαταλεγόταν και ο Λιβάνιος Τζόρτζ Ομπάτζη, ο οποίο παρακολουθούσε μαθήματα στο χειρισμό μικρών αεροσκαφών. Ο Ομπάτζη, 47 χρονών, πατέρα δύο ανήλικων παιδιών, ήταν δραστήριο επιχειρηματία και ταξίδευε συχνά με μικρά αεροσκάφη. Η αγάπη και των δύο για τα αεροπλάνα του πρόδωσε.